αυτό που θα παίξει το πιο σημαντικό ρόλο είναι την επόμενη μέρα να υπάρχει ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούμε ότι ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ισχυρή κοινωνία, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρό κράτος δικαίου, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα. Και από αυτή την έννοια θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε μια ασύδοτη και ανεξέλεκτη δεξιά. Γιατί αυτό που έχουμε δει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, από τον τρόπο με τον οποίο στοχοποιήθηκαν Έλληνες πολίτες στη Θράκη, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκε η κυβέρνηση τα ερωτήματα τα οποία εύλογα τέθηκαν και από εσάς τους δημοσιογράφους και από τα πολιτικά κόμματα για το ναυάγιο. Όλα αυτά συνθέτουν μαζί με την επιχείρηση εξαπάτησης που έκανε η Νέα Δημοκρατία γύρω από το πρόγραμμά της, όπου άλλα δεσμευόταν, για άλλα δεσμευόταν στις Βρυξέλλες και άλλα έταζε στη χώρα μας. Από όλα αυτά βλέπουμε ότι στόχος τους είναι να οικοδομήσουν ένα καθεστώς στις 26 Ιουνίου, ένα καθεστώς στο το οποίο ισοδυναμεί με ιδιωτικοποιήσεις, με συρρήκνωση του ΕΣΥ, με συρρήκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων, και αυτό είναι μια προοπτική πραγματικά αντιαρτική για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Κύριε Παπαδάκη, επικοινωνιακά, παίξανε με τη σπέκουλα και την προπαγάνδα. Σκεφτείτε τις συζητήσεις που κάναμε και εδώ για την κοστολόγηση του προγράμματος. Και εμείς εγκλωβιστήκαμε και το έχουμε παραδεχτεί και το έχουμε ομολογήσει ειλικρινά, ότι εγκλωβιστήκαμε σε μια στρατηγική η οποία εμείς δίναμε το χέρι μας, οι υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, και αυτές θέλανε να μας το κόψουν. Και το βλέπατε αυτό και στα πάνελ. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι μια νέα εκλογική μάχη με ένα νέο εκλογικό σύστημα, αυτό της ενισχυμένης αναλογικής, στο οποίο οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιο κόμμα θα κυβερνήσει και με βάση ποιο πρόγραμμα. Εμείς θεωρούμε ότι δύο είναι τα εναλλακτικά σχέδια, τα εναλλακτικά κυβερνητικά σχέδια, τα εναλλακτικά προγράμματα, και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και να σταθεί απέναντί της σε όλα τα μέτωπα τα οποία θα ανοίξει ενάντια στους εργαζόμενους. Εμείς προσπαθήσαμε να επανασυστήσουμε και τις προγραμματικές μας θέσεις, να κάνουμε αλλαγές εν κινήσει, αντιλαμβανόμενοι το μήνυμα της κάλπης και τους αρνητικούς σχετισμούς που διαμορφώθηκαν από αυτή, και γι' αυτό μέχρι το τελευταίο λεπτό εμείς παλεύουμε για να αντρέψουμε τους σχετισμούς. Έπρεπε να αλλάξουμε χτες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από δύο μέρες σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι το επί της παρούσης. Όπως σας είπα και πριν, εμείς ακούσαμε το μήνυμα των πολιτών, γι' αυτό κάναμε και διορθωτικές κινήσεις εν κινήσει, διορθωτικές αλλαγές εν κινήσει. Δεν θεωρούμε ότι οι πολίτες που γύρισαν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία φταίνε αυτοί. Προφανώς και φταίμε εμείς. Και ακούγοντας λοιπόν αυτοκριτικά την κριτική των πολιτών, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο εμείς αναδείξαμε τις προγραμματικές μας θέσεις με πολύ πιο πιστικό, θέλω να πιστεύω, τρόπο σε σχέση με την προεκλογική περίοδο που μας έφερε το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Αναδείξαμε και τις προτάσεις μας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις προτάσεις μας για τη ρύθμιση των χρεών, και αναδείξαμε την κρυφή ατζέντα της Νέα Δημοκρατία που θέλει να ξαναγίνει κυβέρνηση. Λέει πράγματα τα οποία δεν θα τα υλοποιήσει. Και αυτό φαίνεται από το ότι δεν περιλαμβάνονται στις δεσμεύσεις που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα σταθερότητας, και ταυτόχρονα κρύβει πράγματα τα οποία θα τα υλοποιήσει. Και φεύγουν από στελέχη της, όπως ο κύριος Πνευματικός, που λέει να βλέπουμε ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής σε κάποιον ασθενή και ποιο είναι το οικονομικό πρόβλημα θεραπείας, για να δούμε εάν θα καλεί ουσιαστικά να ψηφίσουν.